Άλπη, εσύ. Έλα εδώ. Έλα εδώ, καράγα. Κάτσε εδώ. Συγγνώμη, Τι είσαι εσύ εδώ? Προσμίβω το ρεσίνα το Έλληνα. Ελληνικά, τι είσαι? Προσμίνοβνα, Ελλήνοβνα. Ελλήνοβνα είσαι. Άντα! Άντα, εσύ γυναίκα είσαι, ρε. Άντρος! Από πού είσαι, ρε, που ήρθες, ρε. Αλβανίωνα. Του είχες δάτα. Αλβανός είσαι ή Έλληνας, ρε. Δά, δά. Αλβανός. Δά. Έλληνας. Δά. Άκουσε το, δεν καταλαβαίνω. Φτάνει, όχι στη βία. Έλα, πω. Σταμάτα, προσοχή. Καταλαβαίνει ελληνικά. Δεν μου λύσει Έλληνας, ρε μάνα μου. Λίγο. Δηλαδή, γιατί λίγο, γιατί όχι πολύ. Μάνοβνα, Ποντίωνα, Έλληνα. Έλληνα, Ποντίωνα, Μάνοβνα. Ντά. Κατάλαβα τι έρωτα. Ντά, ντά, ντά. Άρα. Ντά. Απαντάει ρώσικα. Ναι, πλάκωσε τον. Πλάκωσε τον. Δεν μπορεί να είναι εδώ οι πράκτορες. Φτάνει. Φτάνει, ρε. Λοιπόν, προσοχή, παπαλή. Ανάπαυση. Ωραία. Λοιπόν, για πες τώρα. Τι διήρθες να κάνεις στην Ελλάδα, ρε, εξήγα μου, ρε. Υπουργόβνα, Ελλήνοβνα, Σαμάροβνα. Σαμάροβνα. Ντά, ναι. Ναι, τι είναι. Υγείτα, είστε στο Ιγυπόσνα, η Τότνα. Δηλαδή, όσοι κάνουν, θα φύγουν τα πουλιά. Ντά. Ναι. Μας είπε δουλειά πολύ. Σπίτια. Ο Σαμαράς είπε ότι έχει δουλειά πολύ εδώ. Ναι. Πλάκος έκανε. Όχι αυτό, ναι, ρε, το Σαμαρά, ρε. Κάτσε, ρε. Κάτσε, περίμενε. Δεν μου λες κάτι. Έλα εδώ, ρε. Προσοχή. Α, καταλαβαίνει ελληνικά. Δεν μου λες, η μάνα σου είναι Ελληνίδα, ρε. Ντά! Ο πατέρας είναι Ιταλίδα. Ρε, μιλά καλά, ρε. Λίγο ελληνικό. Α, λίγο ελληνικό. Ντά! Λοιπόν, πλάκωσε τον λίγο ελληνικό. Εντάξει, λοιπόν, μίλα τώρα. Τι θες να κάνεις, δουλειά, ποιος σου έχει δουλειά εδώ, ρε. Σταμάρω, υπόσχευνα. Υπόσχευνα, δεν έχει δουλειά εδώ, ρε. Γιατί? Εσπινάμε κι εμείς εδώ, φύγετε από εδώ, ρε. Πήγαινε έξω. Πήγαινε από εδώ πέρα. Κι εσύ. Πήγαινε κι εσύ, ρε. Ας το διάλογο. Πλακώνει το παιδί στα καλά καθούμενα. Yeah. This is for the Raza. Yeah. This is for the Raza. Σήμερα, αν θυμάστε καλά, είχαμε πει ότι θα επαναλάβουμε όλη την ύλη του πρώτου εξαμήνου. Mm. Για να μας πει ο Σάκης ο Μπούλας τι θυμάται από την επανάληψη που διάβασε. Ε? Εσύ να πεις. Θα πει ο δίπλα μου. Σε παρακαλώ. Μάλιστα. Εσένα ρώτησα, εσύ δεν μου απαντήσεις. Μάλιστα, την επανάληψη κυρία. Ναι, λοιπόν, τι θυμάσαι από την επανάληψη που διάβασες. Εσένα μιλάει. Κύριε, εγώ δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβες να διαβάσεις? Όχι. Γιατί δεν πρόλαβες να διαβάσεις? Γιατί γέννησε μια θεία μου και ήταν άλλοι συγγενείς και κάναν φασαρία και είχαμε φασαρία και δεν πρόλαβα να διαβάσω γιατί είχαμε πάρα πολύ φασαρία στο σπίτι που γέννησε μια θεία μου. Είχαμε φασαρία. Τι είχατε σπίτι? Φασαρίες, κύριε. Φασαρία είχατε? Μάλιστα, είχαμε και συγγενείς που γέννησε η θεία μου. Φασαρία είχατε, γέννησε συγγενείς και τι αηδίες ήταν? Όχι συγγενείς, θεία μου γέννησε και ήρθαν οι συγγενείς. Και είχατε σπίτι φασαρία. Μάλιστα. Γι' αυτό δεν διάβασες. Τέλος πάντων, θα σε ξέρω εσένα. Μάλιστα. Για πες με εσύ, Γιαννάκη Ζουγανέλη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, κύριε καθηγητά. Δεν διάβασες? Γιατί δεν διάβασες, δεν κατάλαβα. Γιατί άκουγα τη φασαρία από το διπλανό σπίτι του Σάκη του Πούλα και δεν μπορούσα εσύ και τώρα θα διαβάσω, καταλάβατε. Εγώ θέλω να ξέρεις. Σου μιλάει ο πατέρας σου, κατέβασε τα χέρια. Εγώ δεν κάνω τίποτα κακό για σένα. Εμένα με ενδιαφέρει το καλό σου. Προσπαθώ να σε συμβουλέψω πράγματα που αρμόζουν σε σένα τη δικιά σου την προσωπικότητα, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι σωστό πρώτα απ' όλα να ξενυχτάς. Να έρχεσαι στο σπίτι 3-4 ώρα το πρωί. Να μαζεύω εγώ με τη μάνα σου, να μοχθούμε για τον οικοκυριό μας εδώ πέρα. Να έχεις τα πάντα και εσύ να πηγαίνεις να χαλάς τα λεφτά στο καζίνο.
να παίζεις υπόδρομο. Έχεις ξεφτυλίσει τα τσιγάρα. Ελάττωσε το λίγο τα τσιγάρα. Σου κάνει κακό. Θα βύχεις. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Προπό και αυτά. Κόφτα, παίζε λιγότερο. Μην δίνεις όλα σε λεφτά. Σε παρακαλώ, το καταλαβαίνεις, σου λέω. Το καταλαβαίνεις. Ε? Τις γυναίκες θα τις κόψεις. Έχεις καιρό για τέτοια πράγματα. Εσύ, ας πούμε, το έχεις παρακάνει. Λοιπόν, θέλω να με καταλάβεις. Εγώ αγωνιώ για σένα. Και εσύ συνεχώς είσαι στον υπόδρομο, καζίνο, τσιγάρα, ποτά, συνέχεια επιτρέπεται να πίνεις, να κατεβάζεις τις βότκες τη μία πάνω από την άλλη. Είναι σωστό αυτό το πράγμα? Το θεωρείς σωστό εσύ? Γιατί δεν απαντάς, παιδί μου, το θεωρείς σωστό? Όχι. Πες το, ναι. Φιλήσε το χέρι του μπαμπά. Μπράβο, παιδί μου. Κυρία Μερκούρη, είμαστε αγανακτισμένοι Αθηναίοι. Ας και προσέχατε. Και θα σας παρακαλούσαμε πάρα πολύ να μας πείτε μερικές κουβέντες για τη σωτηρία της Αθήνας. Όπως έχετε αντιληφθεί, είμαστε από την εκπομπή Απίστευτα και Όμως Ελληνικά, ναι. Και νομίζουμε ότι είστε η αρμοδιοτέρα να πείτε στους τηλεθεατήριό μας. Και εγώ το πιστεύω. Μερικά χαρακτηριστικά όσον αφορά την Αθήνα και τη σωτηρία της εν γέννη. Σκέφτομαι πάρα πολύ. Τι σκέφτεστε για το κυκλοφοριακό? Σκέφτομαι τα βράδια. Τι μπορώ να κάνω για την Αθήνα? Βγαίνετε τα βράδια, βλέπετε τι γίνεται. Αγόρι μου, όταν δεν φλερτάρεις, δεν υπάρχει λόγος να βγεις το βράδυ έξω. Σκέφτομαι για το κυκλοφοριακό και λέω τι μπορώ να κάνω. Είμαι φοβερά προβληματισμένη, αλλά τα προβλήματα είναι βαθύτερα, πίστεψα. Δεν μου λέτε κάτι, το κυκλοφοριακό το έχετε κατανοήσει, ας πούμε, επιδερμικά ή το έχετε κατανοήσει? Κυκλοφορείτε, εννοώ, θέλω να πω, με τα λεωφορεία. Μα θα πρέπει να ξέρεις ότι είμαι συναισθηματικό άτομο και τίποτα δεν αφήνω επιδερμικό. Τα κάνω πάντα εσωτερικά. Περνάνε όλα από την ψυχή μου. Έχω συνέστημα εγώ. Αλλά οι Αθηναίοι κατέβασαν το κεφάλι όταν έβγαινα και έλεγα «Αθηναίοι, ενωθείτε, ψηλά το κεφάλι», κανείς δεν άκουσε, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Τώρα εννοείται οι Αθηναίοι δεν έχουν ψηλά το κεφάλι? Κοιτάνε χαμηλά, δυστυχώς, και είναι τόσο τραγικό. Η Αθήνα είναι μια όμορφη γωρία, αλλά αν προσέξουμε όλοι, αν παλέψουμε όλοι, έχεις ωραία μάτια, ναι. Εσύ, και μ' αρέσει αυτό. Ποιον είναι το παιδί? Δικός μας. Λοιπόν, με λίγο διόρθωμα η Αθήνα μπορεί να γίνει κούκλα. Τι παραπάνω έχουν οι ξένες πόλεις? Να σας πω κάτι, εσείς έχετε ζήσει χρόνια στο Παρίσι. Τι σύγκριση υπάρχει μεταξύ Αθηνών και Παρισίου? Νομίζω ότι η Αθήνα έχει πάρα πολλούς πολιτιστικούς χώρους, αλλά δεν υπάρχουν έξυπνοι άνθρωποι στις σωστές θέσεις. Το Παρίσι είναι υπάρχο, έχει φως. Νέφος, έχει το Παρίσι νέφος? Φυσικά, και καταπληκτικό νέφος. Σου σερβίρουν τόσο όμορφα που είσαι διαθετημένος να πληρώσεις ακόμα και για το παριζιάνικο νέφος. Μάλιστα. Είναι πολιτιστικός φορέας. Έχουν εκμεταλλευτεί αυτά που έλεγα και δεν μ' άκουσε κανένας. Ακόμα και το νέφος. Μάλιστα. Πληρώνεις για να έχεις νέφος. Τι θα μπορούσατε, ευχαριστούμε καταρχήν και συγγνώμη που σας πιάσαμε εξαπρόπτω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Κάτσε καλά, παιδιά. Να πείτε κάτι για τους τηλεακροατές μας. Αυτό που θέλω να πω σε εσάς που με βλέπετε είναι ότι ποτέ δεν είναι αργά. Πρέπει να σηκώσω με τα χέρια της νίκης. Πρέπει να πάρω με. Δώσ' μου κι άλλο ένα τσιγάρο, σε παρακαλώ. Να μένω. Όπως να είναι. Να πάρουμε τη δύναμη στα χέρια μας, να καταπολεμήσουμε τον εχθρό, να μπούμε στις μπαροτοποθήκες και να παλέψουμε για την ελευθερία μας. Μάλιστα. Και ένα τραγούδι τελευταίο, ναι, για σας τα δύο αγόρια. Απ' το παράθυρο μου στάλωνο ένα, δύο και τρία και τέσσερα φύλλα. Λα 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 λα. Παίξε πίπι. Αθήνα, ψηλά το κεφάλι. Πιο κάτω λίγο, εκεί. Κυρίες και κύριοι, καληνύχτα σας. Το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σας πληροφορεί ότι αύριο το κινητό συνεργείο αιμοδιψίας θα βρίσκεται από τα μεσάνυχτα στα πρόθυρα του Πανεπιστημίου. Ελάτε. Ελάτε.
έρθεις. Τώρα από εδώ σου, κάτσε να τα πούμε λιγάκι. Είναι μεγάλη υπόθεση να είσαι δημόσιος υπάλληλος. Καλά. Δηλαδή, πραγματικά σε πιάνε μια αίσθηση δημιουργίας. Ας μην είχαμε ταλέντο εμείς και σου λέγα εγώ. Δεν έχεις καταλάβει ότι εμείς είμαστε γεννημένοι να ανοίγουμε τρύπες. Ναι, αλλά όχι ότι και ότι τρύπες δημοσίου. Αυτό είναι. Αυτή εδώ η τρύπα τη βλέπεις καλά. Ναι. Ίσως είναι η πιο ωραία τρύπα που έχω ανοίξει ποτέ μου. Βεβαίως. Η καστική παρέμβαση, βρε. Να μην έχουμε ρε Σιγιάννη μια φωτογραφική μηχανή να φωτογραφηθούμε. Να βγάλουμε φωτογραφία. Και εγώ ξέρεις. Παθαίνω έναν ήλικο μόλις. Και εγώ τι πάω, το στομάχι με πιάνει. Ναι. Συνέχεια δουλειά, τι να κάνω. Ο άλλος, κοίταξε, ο άλλος στα τρία μέτρα πήρε σύνταξη. Ναι. Τι λέει ο παγάσας, ρε. Πόσο, 25 χρόνια, δηλαδή, τρία μέτρα, 25 χρόνια περίπου. Ναι, πήρε, ναι. Γύρω στα 25, αν σκάβανε και γρήγορα, γύρω στα 28 χρόνια. Ναι. Εγώ άκουσα, με συγχωρείς. Να το πεις, ναι. Άλλοι βγαίνουν στα 2,5. Για 2,5 μέτρα, είναι πρόλαβο. 2,5 μέτρα σύνταξη βγαίνει. Πού να δεις ο άλλος. Που εκεί πέρα που σκάβανε, βρήκανε πέτρα στο μισό μέτρο και την πήραν απειρική τη σύνταξη. Εκεί να δεις ψηφορά. Σοβαρά. Ναι. Το άλλο έχει ακούσει με τον άλλο που τρελάθηκε. Για πέτω. Έσκαβε 2,5 χρόνια και έσκαβε. Τι 2,5 χρόνια. Ναι. 2,5 μέτρα βάθος, 25 χρόνια ναι. Λάθος τρύπα. Όχι. 25 χρόνια δουλειά πήγανε χαρά. Και η δε γυνή να φοβείται τον άντρα. Κι αν η γυνή είναι νέα οδηγός, να φοβείται τη μάντρα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό μας ενδιαφέρει επειδή κάνουμε τηλεόραση. Είναι φίλτρο για την κάμερα. Μάλιστα, είναι λιπιτζούρι δηλαδή. Α, μάλιστα, είναι, τι είναι αυτό? Λιπιτζούρια. Λιπιτζούρια, μάλιστα. Ναι. Αυτό είναι ελληνικό. Ελληνικό είναι, ναι. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και για ρακέτα, ας πούμε. Ναι. Μπορεί, άνετα για ρακέτα παίξεις πινκ-πονγκ ή είναι σπάει. Ναι. Γίνεται πινκ-πονγκ. Πώς γίνεται. Μάλιστα. Γίνεται. Λοιπόν, λιπιτζούρι που μπορεί να το χρησιμοποιήσεις και ρακέτα, μου κάνει εντύπωση πραγματικά γιατί οι άλλες χώρες ναι. λένε για την Ελλάδα ότι δεν παράγει πράγματα. Ότι είμαστε χώρα που παίρνουμε τα προϊόντα από έξω. Δεν ισχύει. Εσείς τα φτιάχνετε μόνοι σας. Τι παραγωγή, ας πούμε, μιλήστε ως Έλλην βιομήχανος. Τι παραγωγή έχετε εσείς τώρα ημερησίως? Τι παραγωγή, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι, πόσα κομμάτια μπορείτε να βγάλετε λιβιτζούρια? Μπορώ να βγάλω μέχρι 1,000 την ημέρα. 1,000? 1,000. Να φάνε 1,000 άτομα λιβιτζούρια, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, και μιλάνε για τις ξένες χώρες. Δηλαδή, αυτό είναι απαράδεκτο. Μέκα Τσάνελ. Όχι ρε. Προφυλάξε. Πανάγια. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ? Ορίστε κύριε, τι θέλετε? Ποιος είναι εδώ παρακαλώ, τι ωραία επιπλά έχετε κύριε μου. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια, τα ξέρετε, περνάω μέρες και τα παρατηρώ. Εξαιρετικά, αυτά εισαγόμενα θα είναι οπωσδήποτε. Όχι, απίστευτο και όμως ελληνικό, είναι όλα ελληνικά. Τα φτιάχνουμε εμείς, σχέδια δικά μας είναι, κατασκευή δική μας, έχουμε δικό μας εργοστάσιο. Τι ωραία, κοίταξε εδώ, τι ωραία γίνεται, πάει. Ναι. Και τι ωραία που γίνεται, βρε παιδάκι μου. Δεν είναι τώρα τελείως βιδωμένα, ναι. Είναι, είναι για προπόσιο, να σου. Μάλιστα. Κύριε, αυτό είναι σκισμένο, είναι τα... Όχι, η μόδα είναι, η μόδα. Το έχω... Και τα παιδιά μου, ξέρετε, όλα αυτά τα φοράνε σκισμένα. Είναι... Και ξέρετε, το ένα το δίνει στο άλλο. Αλλάξανε και λοιπά και σκιζόντουσαν και βγήκαν στη μόδα και τα μας κουπουλήσαμε. Δεν ξέρετε, που διαπαιτελειώνα και έτσι μείνανε κάτι λεφτά. Θέλετε πάρω... κάτι σχετικά με έπιπλα? Ναι, θα ήθελα, κοιτάξτε κάτι κυρία μου, να με εξυπηρετήσετε γιατί πράγματι εκτιμώ πολύ τη δουλειά σας. Θα ήθελα... Είναι, αφού και είστε και κατασκευαστής, μόνο
Θέλω να μου κάνετε κάτι τιμές καλές, γιατί... Οι τιμές είναι καταπληκτικές. Ναι. Οι τιμές είναι οι καλύτερες στο παιδικό έπλο, είμαστε οι πρώτοι. Μάλιστα. Δεν υπάρχει συναγωνισμός κανένας. Τι ωραία που είναι, ναι. Στα πάντα ό,τι βλέπετε εδώ, ναι, είναι δική μας παραγωγή. Μάλιστα. Έχουμε δυνατότητα να πουλάμε φτηνά. Μάλιστα. Σωστά πράγματα. Μπράβο, κυρία μου. Και ξέρετε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω τα αγαπώ πολύ τα παιδιά. Και εμείς είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι στο θέμα του παιδιού. Ναι. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είπατε, ασχολούμαι κύριε, μόνο με το παιδικό επίπεδο. Τι λέξη είπατε? Έχω δείξει μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα του παιδιού. Ο Θεός με έστειλε. Θεέ μου, ευχαριστώ. Ξέρετε, τυχαίο δεν είναι τίποτα στη ζωή. Και εγώ, κυρία μου, είμαι πολύ ευαίσθητος. Και να φανταστείτε αυτή η ευαισθητοποίηση που είχα. Με τις γυναίκες κυρίως. Και ευαισθητοποιόμουν, συνέχεια ευαισθητοποιόμουν. Και η γυναίκα μου έμεινε, ξέρετε, 14 φορές έμεινε έγκυος. 14 φορές. Αυτή είναι ευαισθητοποιώση η γυναίκα. Δεν θα έχουν μείνει 2-3 παιδάκια, θα έχετε οπωσδήποτε. Όχι, κύριε, τι λέτε. Δεν λέω, 14 φορές έγκυος έμεινε. Δεν χάσατε κανένα? Όχι, φυσικά. Έχετε 14 παιδιά δηλαδή? 17. Καλά, πώς γίνεται? Τη μία ήταν τρίδημα. Α, τρίδημα κιόλα. Δηλαδή, ψωνίσατε από σβέρκο. Τι να κάνετε, τι τα λέει ο κύριος, φεύγω ότι. Θα πω 14-17. Κύριε μου, να σας πω επίσης κάτι. Θα ήθελα, επειδή να μου δώσετε κάτι καλό. Θέλετε για όλα τα παιδιά τρόπιλα? Ναι, τώρα κοιμώνται χάμε. Και τους έχω σαν τους αγαλεί στο σπίτι. Χάμε τα παιδιά. Ναι, πατάει ένα πάνω στο άλλο πατέρα. Περνάμε, το πατάει τα αυτή του, πατάμε το σβέρκο. Είναι φοβερό. Τέτοιο πρόβλημα δεν πρέπει να υπάρχει. Εδώ θα πάρετε έπιπλα. Τα πάντα έχουμε κουκέτες. Μπορεί να συνδυάσουμε δηλαδή. Κουκέτες. Ναι. Με τη λειτουργικότητα, με την οικονομία του χώρου. Κυρία μου, σας τι ωραία. Αυτό είναι κουκέτα που είναι, δηλαδή μπαίνουν εδώ τα παιδιά. Παιδί είναι εδώ. Ναι. Τα άλλα παιδάκια είναι εδώ. Μπράβο. Έχετε, ναι, 17 παιδιά. Θα χρειαστούμε δηλαδή, να κάνω απρόχειρο προλογισμό, 8,5 κουκέτες. Δηλαδή. 8,5 κουκέτες. 8 κουκέτες και ένα μονό, ας πούμε. Όχι, όχι, κύριε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι 8,5. Κοιμώνται 2-2 τα παιδιά. Κοιμώνται. 2-2 θα κοιμούνται. Βέβαια. Θα είναι λίγο στενάχωρα, βέβαια, θα τα βολέψουμε. 4 κουκέτες. 3,5 κουκέτες. 3,5 κουκέτες να πάω. Δηλαδή... Εκτός αν το ένα παιδάκι τα τρίτημα κοιμάται με βάρδια. Δηλαδή τη μία με ξύπνια αυτό, την άλλη. Κυρία μου, τι είμαστε εσύ. Είμαστε στη σκάλα, και η σκάλα που και μπορεί. Και η σκάλα, ναι, αυτό, ναι. Πολύ ωραία, κυρία μου, ναι. Να σας πω κάτι τώρα. Θέλω να μου πείτε τη τιμή, γιατί ξέρετε, όλα ξεκινάνε από αυτά το πράγμα. Κοιτάξτε, ναι. Εδώ οι τιμές αρχίζουν από 15.000. Αυτό, και αυτό είναι ωραίο. 15.000, ναι, 15.000, ό,τι βλέπετε εδώ, ξεκινάνε οι τιμές από 15.000 βασικά. Δεν το έχουμε μια βάση να ξεκινήσουμε. Δεν το πιστεύω, κύριε, γιατί έχω γυρίσει με εκατομμύρια μου ζητάγανε. Απίστευτα και όμως ελληνικά, γιατί. Ναι. Μπορούμε και πουλάμε φτηνά. Κύριε, πέστε μου, δηλαδή να πάρω, ας πούμε, να πάρω αυτό ή να πάω. Πού να πάω? Ξεκινήσουμε από εδώ, από αυτό το κρεβατάκι. Να το πάρω, λοιπόν, μα τόσα λεφτά να τα πάρω, κύριε μου, τώρα να κλείσω. Προσέξτε. Ναι, ναι. 15 χιλιάρικα. Ναι, ας πούμε 15 χιλιάρικα. Ναι. Έχουμε εδώ, μπορείτε να πάρετε αυτό εδώ το πράγμα που βλέπετε. 15.000. Ναι, μάλιστα, πολύ ωραία. Θα χρειαστείτε και τα ποδαράκια, τα μπροστινά και τα πίσω. Τι, χωρίς πόδια, κύριε. Όχι, λέω, άμα τα χρειαστείτε, γιατί αυτά έχουν εξτρά τιμή, ξέρετε. Σου μπορεί να θέλετε να το βάλετε κάτω αυτό. Να πατάει κάτω. Το κρεβά. Λοιπόν, αν θέλετε να πάρετε και τα δύο και μπροστά και πίσω, έχουμε 10.000 και 10.000, άλλες 20.000 επιβάρηση, έχουμε και τα πόδια. Πάει. Το μπροστινό και το πίσω. Χωρίς πόδια, πάει καλά. Δεν βάλε και θα τα πάρω. Αν είναι έτσι, θα τα πάρω. Θα το σημειώσουμε για αυτό. Το στρωματάκι το θέλετε? Δεν είναι με η τιμή μέσα, κύριε, το στρώμα. Στο στρώμα δεν είναι. Το στρώμα πάει χώρια, οι σανίδες χώρια, το κάλυμα χώρια, τα μαξιλαράκια χώρια. Δηλαδή έχουμε και λέμε. Συγγνώμη. Το στρώμα είναι άλλες 18.000. Ναι. Συν 7.000 θα σας αφήσω το. Το πάνω το κάλυμα και από 5.000 το μαξιλαράκι. Τα σκισίματα πληρώνονται? Όχι, ναι, γιατί αυτό είναι, χρειάζεται δουλειά να το σκίσει. Πληρώνουμε ειδικό συνεργείο να σκίζει και να βάζει μέσα πώς. Πόσο φτάνει, κύριε Κέρδη? Κοιτάξτε, θα φτάσει κανένα 75 από ό,τι το βλέπω το κρεβατάκι. Τώρα, αν θέλουμε να επεκταθούμε στο συγκρότημα αυτό, το κάθε πλαϊνό που βλέπετε εδώ που τρέχει, ναι, το κάθε στοιχείο από αυτά εδώ δηλαδή. Τρέχει, δεν είναι καρφωμένο. Ναι, καρφωμένο είναι, αλλά ενώ τρέχει κάτω. Ναι. Αυτό έχει 7.000 εξτρά, ας πούμε, και το κάθε οριζόντιο στοιχείο έχει άλλες 10.000 δραχμές. Υπολογίστε τώρα πόσα είναι. Αυτό είναι ιδιαίτερα οικονομικό, δηλαδή αν το πάρετε σετ όπως είναι, ναι, όπως αυτό που βλέπετε όλο δηλαδή, θα πιάσει γύρω σας, δηλαδή με βάση το 15.000, ναι, γύρω στις 305.000 θα έχετε καθαρίσει. 350.000, δεν μου λέτε τα στρώματα. Είναι πολύ ωραίο. Τα στρώματα. Η καρέκλα δεν είναι μέσα, είναι εκτός. Η καρέκλα δεν είναι μέσα, έτσι. Ας μην την πάρουμε την καρέκλα. Άλλες 40.000 καρέκλα. Μάλιστα. Άμα βγάλουμε τα στρώματα. Θα σου πω κάτι, συγγνώμη. Αν πάρω το στρώμα, πόσο κάνει το ένα στρώμα? Το στρώμα 15.000. 18 δηλαδή, έχει 15 σας τα αφήσω, χωρίς το κάλυμα για τους εντολούς. Μάλιστα. Τις σανίδες θέλετε που πατάει το στρώμα? Ναι, δεν μπορεί να πάμε. Και θέλετε και τις σανίδες. Είναι άλλες 6.000 σανίδες. Άλλες 6.000. Το ξύλο μας έχει πάει τώρα. Χριστέ πολύ ψηλά και αναγκαζόμαστε κι εμείς οπωσδήποτε να. Αδικήστε κι εσείς τα, Αδικήστε. Τι να κάνουμε. Αλλά έχουμε τις φθηνότερες τιμές της αγοράς. Έχουμε, βέβαια, άμα έχουμε αξεσουάρ, φωτιστικά, ναι, μπαζούρ, πράγματα, καλύματα, κομωδίνα έχουμε να πάρετε. Μάλιστα. Μαξί, μπορούμε να κάνουμε μια ειδική μελέτη για το δικό σας σπίτι. Ναι. Δηλαδή,
Για να εξοικονομήσετε χώρο, μπορούμε να βάλουμε άλλη μια μπουκέτα πάνω από αυτή. Μάλιστα. Δηλαδή να μπει με μια ειδική κατασκευή, έχετε ψηλοτάβανο. Ναι. Θα φτάσει δηλαδή, ας πούμε, σε ένα ύψος, ξέρω εγώ, 10-12 μέτρα. Μάλιστα. Δηλαδή θα κοιμούνται 6 παιδάκια μαζί. Και πόσο πάει αυτό, κύριε? Άλλα τόσα λεφτά, 6 παιδάκια μαζί. Και επίσης μπορούμε να τα απλώσουμε ή να βάλουμε τις κουκέτες τη μία δίπλα στην άλλη, κατά αυτή την έννοια. Ναι. Να στρίψουμε αυτό έτσι, κλείνει αυτό, φεύγει το γραφείο. Καταλάβατε. Ναι. Και μπαίνω αυτά στη σειρά. Μπορούμε να βάλουμε δηλαδή 8 κουκέτες σειρά να κοιμούνται. Όχι, είπατε πόσο, 4 κουκέτες θέλετε. Ναι, 4. Ναι, 4 κουκέτες σειρά. Βέβαια θα υπάρχει πρόβλημα όταν τώρα παιδάκι θέλει να πάει για πιπί και είναι μέσα και πρέπει να πατάει τα άλλα που θα βγει. Μάλιστα. Γι' αυτό βολεύει η κάθε την κατασκευή. Καλά, πόσο θα πάει όλο αυτό αν το βάλω? Για 4 θα πάει γύρω στα 1,5 εκατομμύριο. 1,5 εκατομμύριο. Εντάξει, δεν βάζει. Διαμετρητής μιλάμε. Ευχαριστώ. Διαμετρητής. Είναι πάρα πολύ φθηνά, σας έκανα και ιδιαίτερα καλή τιμή. Ναι, το κατάλαβα. Ναι. Καταλάβω. Δεν βαριέστε, κύριε. Ευχαριστώ πολύ. Άστα, κοιμηθούν τα παιδιά μου σε κρεβάτια, μα πάνε φαντάρι. Με κατσάνε. Στα μούτρα σου, φύγε από το χάμα μας. Μια ερώτηση, με συγχωρείτε, μια ερώτηση. Τι είναι ένα μικρό μαύρο πραγματάκι που κάνει τικ-τακ στο τζάμι? Τικ-τακ στο τζάμι, μικρό μαύρο πραγματάκι. Είναι. Αυτό είναι πανεύκολο. Τι είναι? Μίγα με τσόκαρα. Μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει, 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 μ' αγαπάει. Πού γαμώ το! Καλά, δεν καταλαβαίνω, σε πείραξε που σε αγαπάμε, ε! Το έφερε στο πράγμα. Το έφερα και είναι καταπληκτικό. Πόσα φράγκα? 1 εκατομμύριο για πάρτι σας. Α, όχι, πολλά είναι. Πολλά, 1 εκατομμύριο είναι πάρα πολύ. 1 εκατομμύριο. Ναι, ρε, τι είναι, ρε, βιτρίνα πληρώνουμε. Κάτσε, θα το κοσκοπουλήσετε, λέμε, ρε, βιτρίνα πληρώνετε. Πολλά είναι, πολλά, πολλά, πολλά. 950. Ωραία, εντάξει, το κόψω. Είναι τέλος εποχής. Εντάξει, για πάρτι σας. 9 εκατοστάρικα. 9 το πολύ, πολύ 9 εκατοστάρικα. Εντάξει, 9 το παίρνουμε. Είναι πρώτο πράγμα, σου λέω, ρε, είναι καταπληκτικό. 9 εκατοστάρικα για μα θέλει. 9 εκατοστάρικα. Εντάξει, ρε, 9 εκατοστάρικα. Πού το, να το δούμε. Θα το τυλίξει. Όχι, είναι φτιαγμένο, εντάξει. Τα μαλάκια σου τα μαύρα να τα ανέξαντα. Σε περνά γυναίκα. Να σε ρωτήσω κάτι. Είναι. Θέλω να πάω στην Εγνατία την οδό. Εγνατία και Αγία Σοφία θέλω να πάω. Α, κοιτάξτε κάτι. Στην Αθήνα είμαι, καταλάβατε. Ξέρω εγώ, μέσα στο καταλάβω. Εκεί εγώ, Εγνατίας και Αγία Σοφία, εγώ γεννήθηκα. Ξέρετε τι ωραίο μωρό που ήμουνα. Ναι. Πόσο μαγάπη η μάνα μου, είχαμε μια αυλή. Ναι. Εκεί συγχωρία, παίζαμε. Ξέρω, θα σα πω που είναι. Ναι. Ήταν εκεί, είχαμε φίλοι, ερχόταν μέσα. Μα έκανε η μάνα μου με λάδια και αυτό το ρακτικό με ρίγανε και αυτά. Μπράβο. Το τι περνάγαμε, δεν μπορεί να φανταστείτε. Ε. Είναι εδώ κοντά, είναι για να πάω. Εδώ κοντά, να μόνο η μάνα μου δεν μας βάλανε ποτέ. 10 η ώρα ερχόταν, πάντα μας έδινε τα αυγό. Μετά πάλι ερχόταν ένας άλλος κάτι θείος μου, μας έβαλε τώρα σοκολάτες, καραμέλες, τσιπς, τρώγαμε, γαριδάκια, γίνησε, ξέρετε τι όμορφα. Εγνατία, καταλάβετε που σας λέω. Μα ξέρετε τι αγάπη έχω εγώ σε αυτήν την γειτονιά. Μάλιστα. Καταπληκτικά, είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία. Είναι εδώ κοντά να πάω με τα πόδια, εδώ δεν είναι. Ωραία, από εδώ θα πάω. Ναι, δυο λεπτά να σε εξηγήσω κάτι. Όπως πηγαίνετε ευθεία, θα κόψετε ευθεία αριστερά, θα δείτε ένα μικρό περιπτεράκι. Μιλήστε του περιπτερά, πέστε, έρχομαι από το Γιάννη, είναι θειός μου. Πώς πάρε τσίκλα τσάμπα, περνάς πέρι τσίκλα, καταπληκτικός, θα τρελαθείς, μα τι δίνεις, θα του δώσει γυναίκο. Αριστερά, μόλις δεις το τέτοιο, αριστερά, μακριά από εδώ αριστερά. Όχι, μετά την ευθεία που σου είπα αριστερά, κοντά στην ευθεία. Εδώ ευθεία. Κοντά στην ευθεία, μακριά, αριστερά. Βλέπεις το περίπτερο, σαφώς. Στην ευθεία κοντά, μακριά. Ναι. Μιλάς, βλέπεις το δύο μου το περιπτερά του, παίρνεις την τσίκλα. Απέναντι ακριβώς,
είναι. Δεν θα πας. Δηλαδή ο δρόμος που κανονικά πρέπει να πας δεξιά και πάλι αριστερά. Εκκλησία είμαι... και Αγία Σοφία. Ναι, ναι, ναι. Ναι, 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 μάνα μου, από σου δείχνω, ξέρω τι λέω. Μου δείχνει από πού, από εδώ θα πάω τελικά. Από εδώ ευθεία μακριά αριστερά και πάλι δεξιά το περίπτερο. Ακριβώς απέναντι. Το δηλαδή, πιο περίπτερο. Από το περίπτερο του θείου μου που σας είπα, κύριε. Θείου σας, εγώ πού να το ξέρω που είναι, κύριε. Στην ευθεία απέναντι, κύριε. Δύο λεπτά κιόλας. Στην ευθεία απέναντι. Είναι άλλη ευθεία στην ευθεία. Όχι, όχι, ευθεία απέναντι στην κανονική. Είναι ο δυο. Απέναντι ακριβώς. Έχω αργήσει, έχω ραντεβού, καταλάβατε. Θα δείτε τυροπιτάδικα. Ναι, ναι, ναι. Όχι, έχει εκεί τυροπιτάδικο το ένα. Μάλιστα. Άμα πας τη ρόπιτα από εκεί, με μιτζιγκρό. Με μιτζιγκρότυρο. Αν πάθεις πλάκα, το φύλλο τα ανοίγουν σφολιάτα. Μιλάμε ότι δεν υπάρχει άνθρωπος εδώ πέρα. Έλληνες περνάνε, Γερμανοί, αυτά τρώνε από εκεί μέσα. Εκπληκτικά τα τρώνε. Τρεσιά, ναι, μου, συγγνώμη. Ρε μάνα μου, είναι ωραίο όπως σου λέω. Την τυρόπιτα. Άμα δεν τη φάσει την ρόπιτα, δεν έχει φάει τίποτα από αυτό το πράγμα. Εγώ δεν σου είπα ότι δεν είναι ωραία, Χριστιανέ μου. Έχω ραντεβού και πρέπει να πάω. Μου λες, ξέρω μια ώρα και μου πει την ιστορία τη ζωή σου. Μα μάνα μου, την οδό δεν μου λες, Εγνατία. Την οδό, μου λες ευθεία. Από εδώ θα πάω. Ρε μάνα μου, σου είπα ευθεία όπως κοιτάξα. Όπως κοίταγα πριν ήταν ευθεία. Τώρα, άμα κοιτάω εσένα, είναι δεξιά. Πώ να σου το πω. Από εδώ πάω. Ναι, ναι, ευθεία. Και προχωρά, βρίσκει το περίπτερο. Απέναντι από το τυροπιτάδικο. Το περίπτερο. Το θα δεις ακριβώς όπως κοιτάω περιπτεράς απέναντι, είναι το τυροπιτάδικο. Θα πάρεις την όπτα φάζα, άμα δεν φάζα δεν έχεις πάει τίποτα στη ζωή σου. Που είναι, θα φάω την τυροπιτάδικο. Όπως είσαι, ξαναέρχεσαι πίσω στο περίπτερο και βλέπεις, είναι μια οδό άλλη που έχει μια μπουτίκ. Μπουτίκ έχει. Πολλά ισόρουχα. Εγνατία και Αγία Σοφία είναι εδώ κοντά από την Αθία. Από εκεί το πήρα, από εκεί το πήρα, από τις πλάκες. Φοβερό. Δεν μπορεί να μην έχεις εσύ μια κοπέλα να πάει να πάρεις ένα ωραίο εσόρκο από εκεί. Χριστιανέ μου, συγγνώμη, εδώ ξεβρακώνεσαι, εγώ σου ζητάω Εγνατία και Αγία Σοφία. Ναι, μάνα μου, είναι σεξουαλικό. Εδώ, κοίτα, κοίτα πράγμα. Παπαχερό, πλάκα μου. Στα καλά σου, από πού θα πάω τελικά. Εκεί, ρε μου, όπως θα πηγαίνεις, ρε μάνα. Όπως θα πηγαίνω ευθεία. Δεν μπορώ να μου πεις Εγνατία και Αγία Σοφία που είναι δύο λεφτά να τελειώνουμε. Έχω ραντεβού σου, λέω, με έχεις πλήξει. Κυρία μου, εντάξει, ωραία, εντάξει, μην εκνευρίζω. Πού είναι, μα μην εκνευρίζω, μου λες, θα σου πω. Κατά πραίνου. Κατά πραίνου, ωραία, πού είναι ευθεία. Στο περίπτερο, απέναντι η τυρόπιτα. Τρώμε την τυρόπιτα. Τη τσίκλα, τη τσάπα, πού πάμε! Φτάσαμε! Φτάσαμε πού! Απέναντι είναι το που πουλάει! Θα μου πει ρε που είναι Εγνατία και Αγία Σοφία, ρε! Μα είσαι τρελός! Θα σου πλήξει ρε Εγνατία και Αγία Σοφία, θα μου πει ρε! Εγνατία και Αγία Σοφία! Α το διάλογο εδώ πέρα! Θέλαμε να βοηθήσουμε να καρακιώσει! Α το διάλογο, είναι πέλε! Α το διάλογο! Τρελός ρε! Καμουτσί! Τρελέ! Έχετε λίγο βότκα να βάλουμε. Ρίχτα μεγάλε. Κάτσε μόνοι μας τρόμαχες, πάλι τα ίδια. Ναι, φύγετε μας εκδομιά, έξω από το ρούχο μας είτε βγάλει. Ναι, 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 τι είναι πράσινο και κατρακυλάει στην κατηφόρα. Θα τη φέρω τώρα. Πρεβαφόρε, φέρω, ναι, πράσινο. Τι είναι αυτό που είναι πράσινο και κατρακυλάει στην κατηφόρα. Μπιζέλι παρατημένο. Special request. Έλα, δώστε και σώστε πόλεμος. Όλα τα μωρά στη πίστα και άλλα μωρά. Θέλω πολλά μωρά, μωρά ανώμαλα. Όπα τα μωρά, έλα στείλε τα μωρά δώσε. Μωρά πολλά μωρά στη πίστα. Όλα τα μωρά στη πίστα. Και τι μου έχεις κάνει για μά. Και με κοιτάζεις και μου τη δίνει η Παναγιά μου. Γεια σου πουλά λικόσκυλο με τη φωνάρα σου. Τι σου έχω κάνει και με διώχνεις σαν ζητιάνο. Είμαι φτωχό παιδό, τι θέλεις να σου κάνω. Θέλεις να πεθάνω, θέλεις. Θέλεις να πεθάνω. Δεν έχω να σου δώσω παλάτια και λεφτά. Μα εσύ αν έχεις πλούτη, εγώ έχω μωρά.
Θέλεις να πεθάνω άταχτα. Θέλεις να πεθάνω. Θέλεις να πεθάνω. Γέλιο άγριας χαράς. Αγιάννη, εδώ ήσουν να της κακομήρας έγινε. Πέθανε κάτι μωρά κάτω. Είναι αυτά τα πράγματα. Συγγνώμη, δεν μου λες. Είναι τραγούδια αυτές οι αηδίες για την εκπομπή απίστευτα κι όμως ελληνικά. Ηλίθιε! Ας τα διάλα ρε βλάκα! Βρίσκει κιόλας. Φύγε εσύ μωρή. Και εσύ φύγε. Φύγε από εδώ πέρα. Μαργαρίτα Ίνια. Αγαπητοί τηλεθεατές, και τώρα κάτι κλασικό υπό τη διεύθυνσή μου, παρακαλώ. Τρία, τέσσερα. Τον πόνο μη πεθάνω. Φουτάνει να γυρίσεις. Κι ό,τι θες να κάνω. Απορώ με μένα. Από σίγμα ποτά, από χύψη και από ρο. Ρωτήσω λόγω της θυμής μου. Ανάμελε. Ανάμελε. Βρε, Ανάμελε. Λέγε, τι θέλεις. Πάλι με τη γυναίκα σου κοιμάσαι, βρε. Ε, τι θες να κάνω, αφού λείπει ο άντρας μου. Απίστευτα, όμως ελληνικά. Μια πάπια, μάπια, πάπια. Μια πάπια με παπιά. Μια πάπια, μάπια, πάπια. Μια πάπια με παπιά. Γιατί παπαπαχή έφαγες παχιά παχή. Γιατί παπαχή πάει στην ποταμιά. Στην Ιταλία, στη Γερμανία, δανείζουμε όλο και μας χρωστάνε. Και στην Αγγλία και στη Γαλλία, χωρίς εμάς δεν τα καναφάνε. Και στην Ελλάδα τα κάνουμε όλα, βαράμε όλη την Πασαβιόλα. Η Πασαβιόλα και η Ελλάδα είναι η μέγα μέγλα ομάδα. Απίστευτα και ελληνικά. Και άλλαξαν και τα ανοιχτά κόρτα.